Λοιπόν, τι κάνουμε. Πάμε πάλι. Τι θες να κάνουμε. Γιορτάζουμε την επέτειο των παιδιών. Θα καταθέσουμε και Στεφανή. Τι άνθρωπος. Έλα μωρέ τώρα και εσύ. Τι το κάνεις θέμα. Μα κάθε τόσο επέτειο. Δεν έχουμε κάθε τόσο. Μια φορά το χρόνο. Άντε να σας κάνω και την πρόποση. Να ζήσετε και το χρόνο με ένα παιδάκι. Να ζήσουμε αγαπητοί. Τζένι, γιατί με έφερες εδώ. Για να μπορείς να ουρλιάξεις με την ησυχία σου. Γιατί να ουρλιάξω, δεν έχω κανένα λόγο. Να σου πω εγώ έναν. Νομίζω ότι έπρεπε να σου το πω. Κοίτα, Στέφανε. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι μαζί έχουμε περάσει ωραία, έτσι δεν είναι. Ναι, φυσικά. Κοιτάξει, μπορεί να αγαπιόμαστε, αλλά κάποια στιγμή να μην είναι τόσο δυνατή μετά από τόσα χρόνια η ερωτική έλξη. Εγώ είμαι ανοιχτός άνθρωπος, πολύ ανοιχτός. Θέλω να πω ότι και ένα ξενοπίδημα μπορώ να το κατανοήσω. Μπράβο σου και πολύ καλά κάνεις. Εγώ όμως δεν ξενοπηδάω. Και τι περίμενες να σου πήρες άντρα, αγαπούλα μου, έχω γκόμενα και βγάζαμε τα μάτια μας μέσα στη μέση του δρόμου. Όχι ακριβώς έτσι. Αλλά τουλάχιστον να παραδεχτεί την αλήθεια. Σαντρά, αυτά τα πράγματα αντιμετωπίζονται με δύο τρόπους. Ή το καταπίνεις αμάστο και δεν μιλάς, ή φτάνεις το μαχαίρι στο κόκαλο. Υπάρχει και τρίτος δρόμος. Τα αντίπεινα. Είναι δυνατόν, εδώ χανόμαστε και εσύ μαλακίζεσαι. Χαλάρωσε, αγόρι μου. Έχω κάτι καλά σε έτια να σε βοηθήσουν. Είσαι σε δύσκολη ηλικία. Καλά, ρε, είσαι τελείως άρρωστος. Δηλαδή, όλη μέρα με αυτές ασχολείσαι. Το cyber sex είναι το σεξ του μέλλοντος, αγόρι μου, είναι όλα τα λεφτά. Αντίπεινα, δεν θες. Το ίντερνετ είναι ο πιο γρήγορος και ακίνδυνος τρόπος. Λοιπόν, έλα να βρούμε ψευδόνυμο. Μπαρμπαρέλα, άκου Μπαρμπαρέλα. Κάνει πάμε τη μία. Τι εννοείς? Καμιά πενιντάρα καραμποτζακισμένη ήταν αυτή η κακομοίρα. Την έφτιασε ο άντρας της για καμιά πιτσιρίκα και πήγε παγκαλιά να κάνει την τύχη της ο τσάτα. Έλα ρε. Μα πού τη θυμήθηκε τώρα την Μπαρμπαρέλα. Εδώ δεν τη θυμάται η Τζένι Φόντα που την έπαιξε. Υπάρχει κανένας που να μπορεί να με πείσει ότι αξίζει να ασχολούμαι με τους άντρες? Όπως σου τα είπα, πενιντάρα καραμποτζακισμένη. Πάω και στη δύο. Γκαγκάριν. Γιατί καλέ. Γιούρι Γκαγκάριν. Δείχνει έναν άνθρωπο με φιλοδοξίες. Δεν θα τον προσλάβουμε στη NASA. Για ποιο βασικά πράγματα τον θέλουμε. Γιατί μωρέ. Εγώ δεν τον απορρίπτω. Έχεις παιδιά. Όχι. Εσύ. Όχι. Είσαι παντρεμένος. Έχει καμιά σημασία? Όχι. Με τον Γκαγκάριν τι γίνεται? Άντε καλέ, πού τον τιμήθηκες εδώ? Έτσι, μια ερώτηση έκανα. Για μένα Γκαγκάριν δεν υπάρχει. Αυτό ήταν ένα αστιάκι, μια μπούρδα, μια σαχλαμαρίτσα και να περνάει η ώρα. Ευχάριστα. Ευχάριστο. Και πασατέμπος ευχάριστος είναι. Η γρανίτα είναι ευχάριστη, αλλά δεν έχει ουσία. Η ουσία βρίσκεται στη σχέση με τον Στέφανο. Και ο Στέφανος δεν είναι γρανίτα, γρανίτης είναι. Καμιά φορά χρειαζόμαστε και τη δροσιά της γρανίτας. Όσο δροσιστήκαμε, δροσιστήκαμε. Μην βγάλουμε και χιονίστρες. Δεν μου λες, αυτό σου στείλε κανένα μήνυμα?
ποιος είμαι. Η Μάρτον Παναγία μου, τι είναι αυτό καλέ. Δεν βλέπεις ότι σε παχαίνει. Εντάξει, έχω πάρει 2-3 κιλά. Άμα τα χάσω, μου πάει πάρα πολύ αυτό. Και προλαβαίνεις να τα χάσεις μέχρι το βράδυ και για την ακρίβεια σε 2,5 ώρες. Όχι. Βγάλε το. Δεν έπρεπε να πω στον Καγκάρι να συναντηθούμε. Το έχεις μετανιώσει. Μα τώρα είναι σωστό να βγαίνω με έναν άγνωστο που γνώρισε σε ένα τσάτ, αφού θέλω να το κόψω. Και δεν σε τρώει περιέργεια να δεις πως είναι. 2 μήνες επικοινωνείτε. Στο κάτω-κάτω για φαγητό πάτε. Δεν κάνετε και τίποτα κακό. Και τι είναι σωστό να βγαίνω με έναν ξένον άντρα πίσω από την πλάτη του Στέφανου. Τι να σου πω. Μην πας. Λες. Αν σε αναστατώνει τόσο πολύ. Δεν πάω. Καλύτερα. Μην πας. Ούτε και αυτό είναι σωστό για τον Καγκάρι, βέβαια. Σιγά, μήπως θα σε βρει να σου ζητήσει το λόγο. Πώς, άμα δίνεις το λόγο, πρέπει να τον κρατάς. Πες πώς θες να πας να τον δεις. Τώρα εδώ που τα λέμε, με τρώει και λίγο η περιέργεια. Αλλά μέχρι εκεί. Άκου να δεις Γκαγκάριν, θα του πω. Μην νομίζω ότι εγώ είμαι καμιά εύκολη επίθεση στο εστιατόριο. Εγώ, Γιούρι μου, τον άντρα μου, τον αγαπώ. Και αυτά που έχεις στο μυαλό σου, να τα ξεχάσεις. Μην τρέχεις. Μπορεί να μην του αρέσεις. Όχι για να μην του αρέσω. 2-3 κιλά είπαμε έχω πάρει. Δεν έχω γίνει κανένα μπαούλο. Έχω κι εγώ τον τύπο μου. Και τι σε νοιάζει αν του αρέσει εσύ. Δεν πας με αυτό το σκοπό, Όχι. Εγώ πάω με σκοπό να μην αρέσει αυτό σε μένα, όχι να μην αρέσω εγώ σε αυτό. Μην τρελαθούμε και τελείως. Και αν σε αρέσει. Έλα, μωρέ, μην κακομελετάς. Να φεύγεις εσύ πριν από μένα πρώτη φορά συμβαίνει. Και μετά μου λες ότι είναι σοβαρό. Θα συναντηθούμε για να το κόψουμε. Πόσες φορές θα σου το πω. Εντάξει, η ιστορία παρατράβηξε βέβαια, αλλά είναι και μερικά πράγματα που δεν μπορούμε να τα πούμε μέσω οθόνης. Δεν θα έπρεπε να δούμε ένα τον άλλον για πρώτη και τελευταία φορά, φυσικά, Καλού κακού, πάρε και κάνε ένα προφυλακτικό μαζί σου. Είσαι πολύ μαλάκας, το ξέρεις. Θέλεις να το κόψεις. Φυσικά. Μην ξαναμπεί στο τσάτ και μην απαντήσεις σε κανένα της μήνυμα. Τόσο απλά. Πού σε είδε, πού σε ξέρει. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω και να τη δω. Τι διάολο, 2 μήνες τώρα μιλάμε κάθε μέρα. Να μην ξέρω πώς είναι το πρόσωπό της. Αφού λες ότι περνάς τόσο καλά, γιατί θες να το κόψεις. Όχι, θα μπλέξει πολύ το πράγμα και δεν γουστάρω. Αλλά δεν μπορώ και να το κόψω έτσι την ψύχρα. Θέλω να δω τι χάνω, βράδυ. Μα γι' αυτό σου δίνω τα προφυλακτικά. Γιατί για να λύσεις όλες σου τις απορίες, μπορεί να χρειαστεί η γνωριμία να προχωρήσεις σε βάθος. Είσαι πολύ μαλάκας, το ξέρεις. Δεν είμαστε όλοι λίγο για σαν για σένα, ρε. Να σου πω κάτι μεταξύ μας. Ένα μικρό και διακριτικό ξενοκοίταγμα, δεν πολύ πειράζει. Φοβάμαι ότι όταν συναντηθούμε με αυτό το διακριτικό ξενοκοίταγμα θα πάψει να είναι διακριτικό, κατάλαβες, και δεν το θέλω καθόλου. Και δεν έχω και τι να βάλω. Να σου πω. Δεν το θες καθόλου, δεν το θες καθόλου, αλλά τα μεταξωτά εσόρουχα μια χαρά τα φόρεσες. Τι θες, μωρέ, ξεβράκο, ότι θα πάω. Έχεις ωραιότατα βαμβακερά. Τα σκισμένα θα φορέσω. Όλα σου τα βαμβακερά είναι σκισμένα. Σχεδόν. Έξω βγαίνω. Χτύπα ξύλο, πάω το πόδι μου. Πάω σε ένα νοσοκομείο με το σκισμένο το βρακί, θα πάω. Α, για το νοσοκομείο τα φόρεσες. Ναι. Για την κακιά την ώρα. Ωραίο αυτό, μ' αρέσει. Πάρ' το, δεν το φορά. Φοβάμαι, ρε Τζένι. Πώς πάω τώρα να συναντήσω έναν που γνώρισα από το ίντερνετ, κι αν είναι δολοφόνος. Έλε, μωρέ, αυτά συμβαίνουν σε 1 στο δισεκατομμύριο. Α, και αυτή η 1 στο δισεκατομμύριο τέτοια σκεφτόταν, μην νομίζεις. Έλα, ρε, εσύ άντρα, και τι θα κάνει δηλαδή, θα σε μαχαιρώσει μέσα στο εστιατόριο. Μπορεί ωραιότατα να με μαχαιρώσει σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου. Και τι δουλειά έχεις εσύ στο δωμάτιο του ξενοδοχείου? Εγώ δεν έχω καμία δουλειά. Αλλά αν μου ρίξεις τα γόνα στο ποτό και με ζαλίσεις και δεν ξέρω τι κάνω. Κάτι μου λέει. Ότι δεν τις χρειάζεσαι καθόλου τις σταγόνες. Απαπα, ήρα ίσα είναι. Στέλνεις ως. Λοιπόν, εγώ πρέπει να φύγω γιατί είμαι και μάνα, όπως ξέρεις. Και το παιδί συνέχεια με τη Ρωσίδα, σε λίγο θα τα μιλάει τα Ρώσια καλύτερα από τα ελληνικά. Λοιπόν, έφυγα. Πάμε. Α, ευχαριστώ καλέ. Άντε, γεια. Γεια. Yeah. Τι έγινε, ρε Τζένι? Φεύγω, φεύγω, γιατί με περιμένει η Ραΐσα, με κοπαιδί. Άντε, γεια. Γεια σου, Τζένι. Θα πας πουθενά? Ναι, θα πάω σε μια συναιστίαση του Συλλόγου Γυναικών. Από πότε πας σε συναιστιάσεις Συλλόγου Γυναικών?
Από σήμερα, είπα να αρχίσω. Μπράβο, μπράβο. Εσύ, θα βγεις? Ναι. Ναι, έχω ένα ραντεβού με έναν πελάτη. Να του δείξω κάτι σχέδια, θέλει να αγοράσει ένα διαμέρισμα στη Κηφισιά. Στη πολιτεία για την ακρίβεια μένει αυτός. Α, ωραία. Ωραία. Τι ωραία, πού το είδες το ωραία? Δεν θέλω καθόλου γιατί μιλάει πάρα πολύ. Ακατάπαυστα μιλάει, το λυπάμαι όμως τον καημένο γιατί ξέρεις ζει όλο μόναχος και είναι και κατάκητος. Τι κατάκητος δηλαδή, σχεδόν ετοιμοθάνατος είναι ο άνθρωπος πια. Και πώς είναι και ετοιμοθάνατος και πολύ λογάς? Ε, έλατε. Ξέρω κι εγώ. Τι να πει κανείς, κι εγώ μηχανικός είμαι εδώ. Γιατροί και σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Περίεργο, ε. Περίεργο, περίεργο. Και όπως καταλαβαίνεις βέβαια, είναι σε θέση να με κρατήσει εκεί πέρα ώρες ατέλειωτες με την πολυλογία του. Τι να κάνω όμως. Είναι πάρα πολύ καλός πελάτης και σχεδιάζει να φτιάξει ένα πάρα πολύ καλό σπίτι. Και δεν το θέλει το πολύ καλό το σπίτι, ο ετοιμοθάνατος. Πιο χρήσιμο τότε ήταν ένα στάφο. Ντροπή, ρε Σάντρα. Ντροπή δηλαδή, για το γιο του το θέλει ο άνθρωπος. Α, μα μου είπες ότι ήταν ολομόναχος. Ναι, ναι, ζει ολομόναχος, όμως έχει και ένα γιο. Εσύ, η συναισθίαση που σκοπεύεις να πας, δεν μου είπες που ακριβώς είναι? Στο Μαρούσι. Ωραία, στο Μαρούσι βόρεια, ε. Καλά, βέβαια, εγώ θα πάω ακόμα πολύ πιο βόρεια, στην πολιτεία. Εσύ είναι πάνω από την Κηφισιά, είναι. Α, πώς δεν ξέρω. Το κίτρινο που κάμισο να βάλεις, πάει πιο πολύ. Έλα μου τώρα, σιγά, ποιος θα με δει εκεί πέρα, ένας γέρος κατάκητος, 90 χρονών, με 10 βαθμούς μοιοπία στο ένα μάτι και καταράκτη στο άλλο. Χάλια είναι ο άνθρωπος, τι λέμε τόση ώρα. Και πώς θα τα δει καλά τα σχέδια ο όματος? Τα. Του τα περιγράφω. Έχω αργήσει, φεύγω. Αφρό έχεις. Πού? Ευχαριστώ, έφυγα. Γεια σας. Γεια σας. Έχουμε κάνει μια κράτηση στο όνομα Μπάρμπα. Μπάρμπα. Γεια σας. Μπάρμπα, έχω κάνει κράτηση για δύο άτομα. Μάλιστα, ακολουθήστε. Καθέστε. Σε μένα μιλήσατε. Μια κυρία ζητούσε το τραπέζι σας, αλλά δεν ξέρω πού πήγε. Ήρθε η κυρία Μπάρμπα. Ναι, αλλά... Καθέστε τίποτα. Όχι. Μην ενοχλήσετε τη Βέρα, έχασα. Μα τι φορέτε? Όχι, αυτή είναι από τον πρώτο μου άντρα. Έχασα το δεύτερο, καταλάβατε. Μπορώ να βοηθήσω? Όχι, εντάξει, εντάξει. Με ευχαριστώ. Δεν είναι. Ένα παιχνίδι κάνουμε. Μπορεί να πήγε τουαλέτα? Μπορεί, δεν ξέρω. Μήπως κάνεις λάθος? Μήπως είναι κάποιος άλλος που του μοιάζει? Τι λες, μωρέ, κάποιος άλλος που του μοιάζει? Το Στέφανο, δεν ξέρω. Αυτός. Λες να με παρακολουθεί? Λέω πως έχει γκόμενα. Τι είπες? Δεν σου είπε πως έχει ραντεβού με ένα πελάτη του στην πολιτεία? Τι δουλειά έχει στο καβούρι? Δεν το πιστεύω. Ο Στέφανος. Είμαστε γείτονες πριν από 10 χρόνια στο Παγκράτη. Συγγνώμη, πάω να του μιλήσω. Γεια. Γεια. Είσαι αυτή που νομίζω? Με γνώρισες, ε? Ναι. Κάθισε. Δεν το πιστεύω μετά από τόσο καιρό. Και όμως, να που... Τα νέα σου. Έτσι, απότομα. Τι εννοείς? Δεν θα συστηθούμε πρώτα. Γιατί δεν γνωριζόμαστε? Όχι, όχι, ναι. Εννοώ όμως να πούμε και τα κανονικά μας ονόματα. Εμένα, ας πούμε, δεν με λένε Γκαγκάριν. Γιατί σε λέγανε ποτέ Γκαγκάριν? Ξέρεις τώρα. Τι εννοείς?
Κάτσε. Δεν είσαι η Μπαρμπαρέλα. Σιγά μην είμαι και η Κατερίνη των Μεδίκων. Δεν με γνώρισες, ε. Συγγνώμη, εσύ δεν έκλεισε το τραπέζι στο όνομα Μπάρμπα. Πάνα Μπάρμπα. Όχι, σκέτο Μπάρμπα. Στέφανη, τι λες. Πώς ξέρεις το όνομά μου. Γιατί δεν θα έπρεπε. Τα πού και ως πού. Έχεις καταλάβει ποια είμαι. Την Μπαρμπαρέλα. Η Λίνα είμαι. Ναι. Το Λίνα είναι το όνομά σου, αλλά είναι και την Μπαρμπαρέλα. Έχεις καταλάβει ποια Λίνα. Η κόρη του Γιάννη και της Μάρθας. Εντάξει, από τότε μεγάλωσα. Το Στέφανο τώρα δεν τον βλέπω, κάθεται κάποια άλλη μπροστά, αλλά... Παναγία μου, νομίζω ότι βλέπω τον Γκαγκάρι. Πώς είναι, παιδί μου, λέγε, περιέγραψε τον. Είναι απερίγραπτος. Αν ήταν έτσι ο πραγματικός Γκαγκάρι, το Σουγιούς δεν θα είχε απογειωθεί ποτέ. Αμάν! Βρε τη Λίνα. Μάλλον με πέρασες και κάποια άλλη. Δεν μπορεί να το ζω αυτό. Ο άντρας μου είναι με γκόμενα και ο Ρασίς τον ονείρο μου είναι σκέτος εφιάλτης. Πες μου ότι κοιμάμαι και ονειρεύομαι. Ρε Σάντρα. Μα αυτό είναι άδικο. Γιατί να μην είναι τέρας η κόμενα του Στέφανο και ο κουκλός ο Γκαγκάριν. Καλώς τον. Τι κάνεις μωρό μου. Μια χαρά, εσύ, καλά. Καλά, καλά. Όχι, γιατί ανησυχούσα. Γιατί ανησυχούσες. Δεν είχαμε κανένα δυσάρεστο. Δυσάρεστο σαν τι δυσάρεστο. Λέω ρε παιδί μου, αυτό το πελάτη σου, τον έτοιμο θάνατο. Δεν φαντάζομαι να πέθανε. Τι λες ρε Σαντα, μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Γιατί έτσι όπως μου τα πες, νόμιζα ότι μπορεί να σου μένει και στα χέρια. Όχι, όχι, εντάξει. Τι έγινε. Του αρέσαν τα σχέδια του έτοιμο θάνατου. Ναι. Ναι. Ωραία. Χρειάστηκε βέβαια να γίνουν κάποιες διορθώσεις, κυρίως στο σαλόνι, αλλά σε γενικές γραμμές εντάξει, του αρέσαν. Α, κάνατε και διορθώσεις. Πού βλέπεις το παράξενο. Πουθενά. Ήθελε την κουζίνα με πάσο. Α, την ήθελε και με πάσο, έτοιμο θάνατος. Και δεν μου λες. Εκεί στην πολιτεία που πήγες, στην πολιτεία δεν πήγες. Ναι. Έκανε κρυό. Ναι, κρύο, πάρα πολύ κρύο. Εντάξει, βέβαια, τελικά. Εντάξει. Εσύ. Εσύ δεν μου είπες πώς τα πέρασες στη συναιστίαση. Α, τέλεια. Γλέντι τρικούβερτο. Δεν μου λες, το σπίτι του ετοιμοθάνατου είναι κοντά στη θάλασσα. Τι λες, ρε Σάντρα, η πολιτεία είναι στην Κηφισιά. Τι δουλειά έχει η θάλασσα. Α, ναι, μωρέ. Ξέρεις τι παθαίνω καμιά φορά. Την μπερδεύω με το καβούρι. Τι. Σε συχαίνομαι. Όχι μόνο γιατί έχεις γκόμενα, αλλά γιατί μου λες ψέματα και θέλεις να με κοροϊδεύεις. Όχι, Σάντρα, κάνεις λάθος. Περίμενε. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό που συμβαίνει. Σάντρα! Σάντρα! Τι κάνεις εκεί? Άκουσε με, σε παρακαλώ. Μια ώρα σε ακούω. Έχεις να μου πεις κάτι που δεν ξέρω? Ναι. Ήμουνα στο καβούρι βεβαίως, αλλά δεν ήμουνα με άλλη γυναίκα. Σταμάτα να νομίζεις ότι τρώω κουτόχορτο. Σε είδανε. Με είδα στο καβούρι, το δέχομαι. Όχι όμως με άλλη γυναίκα. Σε είδανε, κατάλαβες. Ο άνθρωπος μου το είπε, είναι πολύ δικός μου. Μόνο μου όμως. Για ξαναρώτα τον να δεις τόσο. Μου είπε. Ότι τι. Ότι είσαι παιδεραστής. Το άλλο πάλι κι αυτό. Γιατί παιδεραστής λέγεται άνθρωπος της ηλικίας σου που πηγαίνει με 20 χρόνια. Πηγαίνω εγώ με 20χρονα, εγώ! Ποιος ηλίθιος είπε αυτές τις πούρδες? Ηλίθιος εσύ! Ο άνθρωπος μου το είπε, είναι πολύ σοβαρός και πολύ αξιόπιστος. Και πολύ ηλίθιος για σου λέει τις μαλακίες. Ποιος είναι? Δεν έχω το δικαίωμα να ξέρω ποιος με κατηγορεί. Και εγώ έχω δικαίωμα να ξέρω ποια είναι αυτή η καστανόξανθη 1,65 με τα πράσινα τα μάτια, τη μήνη, τη φούστα και την παρδαλή την μπλούζα. Δεν ήμουνα με καμία ξανθιά. Πόσες φορές πρέπει να σου το πω, δεν ήμουνα με καμία. Για τη Λίνα, λες. Α, Λίνα, τι λένε. Τη Λίνα, είδε, δεν το πιστεύω, σου είπε για τη Λίνα. Ποια είναι η Λίνα. Η Λίνα, καλέ, η κόρη του Γιάννη και της Μάρθας που μέναν δίπλα μας στο Παγκράτη. Τι λες, μωρέ, αυτό είναι μωρό. Ήτανε μωρό πριν από 12 χρόνια, τώρα είναι μια γυναίκα 22 χρόνων. Ψέματα, λες, δεν σε πιστεύω. Έχω εγώ κανένα λόγο, παιδί μου, να πω ψέματα για την ηλικία της Λίνας. Κοιτάξτε με τη Λίνα, ρε, αυτό το παιδί, αυτό δεν μπορούσε να είναι παιδί σου. Άλλωστε. Καλά, είσαι σοβαρή. Τι είναι αυτά που λες, παιδί μου, και καταρχήν. Ποιος σου είπε ότι τα έχω με τη Λίνα. Τυχαία τη συνάντησα την κοπέλα με το φίλο της στο καβούρι. Να, ορίστε. Πάρτο. Τι είναι αυτό. Το τηλέφωνό της μου το έδωσε να στο δώσω. 5 λεπτά κάθεσε η κοπέλα στο τραπέζι. Θα το είπε αυτό ο πανέξυπνος ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, πάρτε ένα τηλέφωνο αύριο, μπορείτε να το διαπιστώσει και μόνη σου. Και αν αυτή ήταν η Ελίνα της Μάρθας, εσύ τι δουλειά έχεις στο καβούρι. Εγώ. Ναι, στο καβούρι, γιατί πήγες. Για επαγγελματικούς λόγους.
Τι δηλαδή, πεθύμησε ότι είμαι ο θάνατος θάλασσα και σου λέτε πάμε στο καβούρι να βρίσκω και την τελευταία μου πνοή. Περίπου. Τι περίπου. Άφησε με ρε παιδί μου να σου εξηγήσω. Καθώς πήγαινα για την πολιτεία, ντρού, χτυπάει το κινητό. Και ήταν ο Τιμοθάνατος. Όχι. Ήταν ο Άγιος Πέτρος και σου είπε ότι πέθανε. Τι λες, ρε Σάνδρα, ο γιος του ήταν. Α, και γιο Άγιος Πέτρος. Του πελάτη ο γιος που μένει στο καβούρι και που μου είπε ότι επειδή ο πατέρας του ήταν κουρασμένος και θα κοιμηθεί, αν θα με πείραζε να τα λέγαμε οι δυο μας στο καβούρι. Και εσένα δεν σε πείραζε. Τι να με πειράξει, θάλασσια άπρα. Αυτό που ξέρω εγώ δεν παντρεύτηκα εσένα, το Μακιαβέλη παντρεύτηκα. Μα σου λέω αλήθεια. Μα όλες αυτές οι σατανικές συμπτώσεις βάρος σου ξαφνικά. Ναι! Τυχαία συναντήθηκα με τη Λίνα γιατί δεν με πιστεύεις. Στο κάτω-κάτω της γραφής ήταν και ο κομμανός εκεί πέρα. Ο κομμανός της. Ναι, δεν στο είπε αυτό ο πανέξυπνος ο άνθρωπός. Ποιος ήταν ο κομμανός της? Ένας χοντρός στο διπλανό τραπέζι. Αυτός με την μπες μπλούζα και τον μπες τον παντελόνι. Πού το ξέρεις? Το έμαθα. Και αυτό? Μου το είπε ο άνθρωπός μου. Τι διάλογο πράκτορα, είσαι ο άνθρωπος. Ρε, μήπως πάει σε κανέναν medium για τη σταλή. Άιντε ρε κι εσύ. Γιατί μωρέ μαλάκα. Ο Σπύρος ο Γιανακούρης δεν είχε χάσει το κλειδί του αυτοκίνητου μια εβδομάδα και το βρήκε το medium. Είχε χωθεί ο δαίμονας σε μια παντόφλα μέσα στην Παπουτσοδίκη. Και το βρήκε το medium. Ναι, και την ώρα που πήγαινα εγώ στο καβούρι, αυτή σηκώθηκε και πήγε σε medium. Τι λες τώρα, ρε. Ξέρω κι εγώ. Προσπαθώ να δώσω μια εξήγηση. Μα δεν είναι μόνο αυτό το παράξενο. Η Μπαρμπαρέλα, γιατί δεν ήρθε στο ραντεβού? Γιατί είναι μαλακισμένη γυναίκα. Εγώ στο είπα, γυναίκα που διαλέγει το ψευδόνυμο Μπαρμπαρέλα πρέπει να είναι ηλίθεια. Και δεν είναι ότι δεν ήρθε. Ήρθε και έφυγε, μου το είπε ο σερβιτόρος. Έλα μωρέ τώρα. Μπορεί ο σερβιτόρος να κάνει λάθος. Μακάρι. Αυτό τουλάχιστον τρώγεται πιο εύκολα. Γιατί δεν τη στέλνεις ένα μηνυματάκι να λυθούν και οι απορίες μας? Γιατί είτε με έφτισε είτε με έστησε, αυτή πρέπει να μου στείλει μήνυμα, όχι εγώ. Μίλησα με τη Λίνα. Αυτή ήταν στο εστιατόριο. Και ο χοντρός είναι φίλος της. Ο Στέφανος με ποιον ήτανε, δεν σου είπε? Έφυγε νωρίς, λέει, και δεν πρόλαβε να πει ποιον είχε ρωτεύω ο Στέφανος. Είναι και συγκυρίες με το μέρος του. Πάντως σε μένα δεν μου το βγάζει από το μυαλό. Αυτό στο καβούρι πήγε με γκόμενα. Ένας λόγος παραπάνω για να επικοινωνήσει με τον Γκαγκάρι. Τώρα δεν θα έχει και τύψεις. Δεν είναι μια ευκαιρία τώρα να ξεκόψω και με αυτόν. Γιατί αυτός τι σου φταίει? Όλοι μου φταίνε τώρα. Θα έχω πάρει στο κρανίο και με αυτόν και με όλους. Συγγνώμη, δεν σε τρώει περιέργεια να δεις πως είναι? Ναι, με τρώει. Εσύ δεν λες ότι είσαι ερωτευμένη μαζί του? Ναι, το έλεγα. Εντάξει, δεν ξέρω αν θέλω να συναντηθούμε. Δεν θέλω να πω καλό για τη μοίρα μου. Γιατί δεν του λες, παιδί μου, να σου στείλει μια φωτογραφία του? Το σκέφτηκα αυτό. Δεν πειράζει, το σκέφτηκα εγώ. Και τι θα του πω, γιατί δεν πήγα στο ραντεβού? Γιατί ήσουν άρρωστη. Τι είχα, πυρετό? Μόνο πυρετό? Τι άλλο, καλέ. Πνευμονία. Αυτό θα του πεις για να τον εντυπωσιάσεις. Τόσο πολύ. Βέβαια, σκέτος πυρετός κράζει από μακριά ότι είναι ψεύτικη δικαιολογία. Θέλεις κάτι πιο μπουγιαδόρικο. Πυρετό με πονόδοντο. Και ο πονόδοντος δεν φτάνει. Θες από εξαγωγή και πάνω. Πες το ένα πράγμα σαν περιτονίτη. Σιγά, σιγά με το πω ότι είχα και κολλικό του παχαίου σεντέρου. Κολλικό του παχαίου σεντέρου. Βεβαίως, ορίστε, κοίτα. Το λέει καθαρά. Σου ζητώ ειλικρινά συγγνώμη που δεν ήρθα στο ραντεβού μας, αλλά δεν ήμουν καθόλου καλά. Έπαθα κολλικό του παχαίου σεντέρου και είχα υψηλό πυρετό μαζί με ένα φρικτό πονόδοντο. Αυτή είναι σμπαράλια, ρε μαλάκα. Τώρα γιατί το λες αυτό, δηλαδή? Αυτά είναι πράγματα που τυχαίνουν. Μωρέ, δεν τυχαίζεις. Πολύ αρρωστιάρα μου φαίνεται. Αφού μου στείλε περαστικά, σημαίνει ότι το πίστεψε. Ε? Έλα, ζήτα του τώρα τη φωτογραφία. Και αν μου ζητήσει κι αυτό. Άστο να σου στείλει πρώτα τη δική του και βλέπουμε. Άντε. Να τη στείλω φωτογραφία, ε? Ναι, γιατί? Δική μου φωτογραφία. Όχι, τη Γιάννα Αγγελοπούλου. Δική σου, βέβαια. Ξέχασε το. Γιατί, ρε? Τι λες, ρε, και άμα τη δείξει πουθενά. Να πέσουμε πάνω σε καμιά γνωστή τη και να έχουμε άλλα. Δεν δε τι έγινε στο καβούρι, αυτή έχει πράκτορες παντού. Σάβα μου, ρε. Πολύ δύσκολο να τα κάνει. Εγώ με τόσες μιλώ και ποτέ δεν είχα πρόβλημα. Δηλαδή, εσύ στέλνεις φωτογραφία σου έτσι στην ψυχρά? Όχι, εμβρασμό ψυχής. Και όχι μόνο τη δική μου. Ό,τι μου έρθει στέλνω. Δηλαδή. Μοντέλα από περιοδικά, ξένους αθλητές, ό,τι να είναι. Μοντέλα, ε. Όχι Έλληνες και καρποδόξενους. Συγγνώμη. Βλέπουν το μοντέλο στο email. Και όταν συναντιέσαι από κοντά, τι τους λες? Τι τους λέω? This last year. Και το τρώνε? Όχι βέβαια, αλλά τι σημασία έχει. Τα περδουκλώνω, την πιάνω στο μπλα μπλα και τη ζαλίζω την κόμενα. Το ζήτημα είναι να δεχθεί να με δει από κοντά. Γιατί από κοντά είμαι ακαταμάχητος. Εγώ δηλαδή τη φωτογραφία να στείλω? Περίμενε να σου περάσω μερικές που έχω σκανάρει. Με έφαγες με τη φωτογραφία. Ορίστε, κόλλωσε ο άνθρωπος. Άμα κόλλωσε, θα πει πως είναι κανένας παλιοχαμούρης. Οπότε τι είχες, τι έχασες? Πώς, είχαμε μια ψυχική επαφή. Για την ψυχική επαφή τον θες εσύ? Ναι, και γι' αυτό. Όχι, όχι αυτός. Πολύ αθληταράς είναι.
Ούτε αυτό, αλλά νιάρης φαίνεται και άστατο. Αυτό εδώ. Όχι, όχι. Αυτό φαίνεται λιγάκι αδερφή. Ο πιο ρεαλιστικό άντρα είναι ο Κίμωνα. Να στείλω όμω τον Κίμωνα, που στιάδε με. Είναι. Αλλά μικρή. Νόστιμο, ε. Έχεις μήνυμα. Μου λες. Πήγαινε, παιδί μου, να δεις. Άιντε. Καλέ. Ε? Γιατί το έκλεισες? Ποιο πράγμα? Σαν τρίσε καλά, γιατί έκλεισες τον υπολογιστή? Χάλασε. Έτσι ξαφνικά. Έτσι ξαφνικά χάλανε αυτά. Τι θα με ειδοποιήσει? Υπερθερμάνθηκε και καήκαν οι λιχνίες του. Μα αυτό δεν έχει λιχνίες, έχει υγρούς κρυστάλλους. Άντε καλέ, πιστεύεις αυτά τα πράγματα? Καπουριστήρι, να πει τα ευάλωτα πράγματα. Πληρώνεις ένα σωρό λεφτά και την κρίσιμη στιγμή χαλάνε. Θα πάρω να διαμαρτυρηθώ στην αντιπροσωπεία. Άσε, παιδί μου, να το δω. Με δεις, παιδί μου, καίζει, ματάει. Άστο να κρυώσει και τα ανοίγουμε μετά. Τι να κρυώσει, θα το πετάξω, δεν το θέλω. Σάντρα, έχεις τρελαθεί, τα αρχεία σου. Δρε, δεν πάω στα δυο ώρα και τα αρχεία, στα σκουπίδια, ρε. Ποια έστειλες τελικά? Ορίστε. Ποια φωτογραφία έστειλες? Αυτόν με το σερφ. Κι εγώ αυτόν στέλνω συνήθως. Πιάνει πολύ. Είμαι Σάντρα, είμαι, αλλά μην πεις όνομα. Μην καταλαβείς τι θέλω να σου είμαι εγώ. Μάλιστα. Πρέπει να σε δω οπωσδήποτε. Σήμερα? Αν γίνεται. Εντάξει. Μην πεις όνομα. Καλά, εντάξει. Έρχομαι. Πού πας, ρε εσύ? Στο οδοντίατρο. Κίμωνα, πάλεψα πολύ. Με ποιον? Μέσα μου. Δεν μπορούσα να το φανταστώ. Δεν θέλω να με παρεξηγήσεις και δεν ξέρω και πώς να σου το πω. Η μοίρα παίζει παράξενα παιχνίδια. Είναι κάτι σοβαρό? Για μένα, ναι. Είμαστε τόσα χρόνια φίλοι. Εγώ παλιά νόμιζα ότι είσαι ένας άντρας, ξέρεις, μπρουτάλ. Δεν ξέρω και γαλλικά. Ότι ενδιαφέρεσαι μόνο για ποδόσφαιρο, γκόμενες, αυτοκίνητα. Αλλά πρόσφατα ανακάλυψα ότι έχεις ένα μεγαλύτερο βάθος. Εγώ? Ναι, Κίμωνα. Μην προσπαθείς με τράχιους τρόπους να κρύψεις τον αληθινό σου εαυτό. Εγώ τον ανακάλυψα. Πότε? Είχες μια γεύση τρικυμία στα χείλη. Θυμάσαι? Πεγγίζει, είναι αυτό. Σταμάτα να αυτοσαρκάζεσαι. Μην μου κρύβεις τον πραγματικό σου εαυτό. Ελίτης είναι. Μα ναι, το... Το ποίημα που μοιραστήκαμε μαζί. Εσύ και εγώ. Κίμωνα, φοβάμαι ότι είμαι ερωτευμένη μαζί σου. Τι είσαι? Νιώθω τραγικά. Τραγικά ενοχή. Κι άλλα δεν μπορώ να το σταματήσω. Είμαι εγκλωβισμένη. Ρε Σάντρα, τι είναι αυτά που λες? Κίμωνα, είμαστε μπλεγμένοι σε μια φάρσα τόσο εξευτελιστική και τόσο απίστευτη. Νιώθω σαν να ζω για πρώτη φορά. Τι είναι αυτά που λες, ρε κορίτσι μου? Δεν ξέρω τι να κάνω. Είναι πάνω από τις δυνάμεις μου. Ησύχασε, ρε Βλάκα. Ησύχασε.
Χριστέ μου, τι θα λες τώρα για μένα. Ότι είσαι πολύ γλυκιά όταν δεν με σνομπάρεις. Αν σου πω ότι έχω χρόνια να είσαι από τόσο αμήχανα. Σαν πως εγώ. Τι ήταν και αυτό έτσι απότομα. Καλά, δεν ήταν και τόσο απότομα. Το σκεφτάσουν καιρό. Όχι. Άρα είναι απότομα. Ξέρεις, δεν έχω τολμήσει να σου πω ακόμα όλη την αλήθεια. Έχει κι άλλο. Δεν αναρωτιέσαι πώς ανακάλυψα το κρυφό σου βάθος. Στο περιέγραψε η Τζίνη. Όχι, μόνη μου το ανακάλυψα. Μόνη σου. Κιμωνά. Είμαι η Μπαρμπαρέλα. Ποια είσαι? Είμαι η Μπαρμπαρέλα, Γιούρι Καγκάριν. Δεν σε πιστεύω. Γιούρι. Τη φωτογραφία σου? Ναι, τη φωτογραφία μου. Την έβγαλε στο ίντερνετ, πες το. Σκάσε ρε μαλάκα, μη φωνάζεις. Ωραία, λέγε. Εντάξει. Εντάξει, το παραδέχομαι. Έστειλα τη φωτογραφία στην Μπαρμπαρέλα. Ναι. Έλα ρε Κίμωνα. Γιατί μου ρε μαλάκα. Τρία τεκνά σου στείλα. Τρία τεκνά σαν τα κρύα τα νερά. Τι μου ράγλα μου βρήκες να στείλεις. Αυτή ήταν πολύ εξειδανικευμένη ρε Κίμωνα. Δεν μπορούσα να ταυτιστώ μαζί τους. Να σου δώσω τώρα μία. Να ταυτιστείς με τον τοίχο. Πού το έμαθες εσύ στον οδοντίατρο? Ναι. Ήταν εκεί η Μπαρμπαρέλα? Ναι. Ήταν η Μπαρμπαρέλα στον οδοντίατρο? Δεν κατάλαβες. Η Μπαρμπαρέλα είναι ο οδοντίατρος. Άντρας είναι? Όχι βέβαια, γυναίκα. Η οδοντίατρος. Η οδοντίατρος σου είναι η Μπαρμπαρέλα? Ναι. Μα τότε να επανορθώσω. Θα τη στείλω μια δική μου φωτογραφία και θα της εξηγώ ότι έγινε κάποιο μπέρδεμα. Όχι, 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 όχι. Δεν χρειάζεται να επανορθώσεις. Γιατί? Γιατί πού να μπλέκεις τώρα, μωρέ. Γιατί το λες αυτό? Για να σε προστατέψω. Να προστατέψεις από τι? Από την Μπαρμπαρέλα. Γιατί? Τι έχει? Και τι δεν έχει? Χάλια είναι. Χάλια. Μαύρα. Πρώτα απ' όλα είναι μεγάλη. Θα είναι και 70 χρονών. 70. Και λίγα σου λέω. Μα και εσύ με το ψευδώνυμο Καγκάριν. Τι περίμενες να ψαρέψεις, τη βγήκε καγιά? Κάνα σαράβαλο θα ήταν. Πότε πήγε ο Καγκάριν στο διάστημα? Τι να κάνω τώρα για να επανορθώσω? Πρώτα απ' όλα, ξέχνα για πάντα αυτή την Μπαρμπαρέλα. Μην τολμήσεις και της ξαναστείλεις μήνυμα, ακόμα κι αν σου στείλει αυτή. Γιατί την ανάβεις εσύ με τις παπαρδέλες σου και με τις τρικυμίες στα χείλη και μορμάει εμένα μετά. Αυτό θα κάνω, στο υπόσχομαι. Έτσι, μπράβο. Και τα υπόλοιπα θα τα ξεκαθαρίσω εγώ. Κάτσε στο καναπέ μου και φίλησέ με. Φέρε το χέρι βόλτα κι αγκάλιασέ με. Έλα και πες μου λόγια για την αγάπη. Αφέντη της καρδιάς μου γλυκέ ατράπη. Το είχα πει ότι είναι μαλακή αυτό που κάνουμε. Έχουμε φλωμώσει όλη την κοινωνία στο ψέμα. Μένω μόνη μου με τον Στέφανο και τα χάνω. Νομίζω ότι κάθεται πάνω μου προδίδει το μυστικό μου. Δεν το βλέπεις ότι δεν πάει άλλο? Απ' την αρχή το είχα δει. Δεν είναι καιρός να το σταματήσουμε. Έτσι νομίζω κι εγώ. Λοιπόν, πάω. Γεια. Yeah. Κάτσε στο καναπέ μου και φίλησέ με. Φέρε το χέρι βόλτα κι αγκάλιασέ με. Έλα και πες λόγια για την αγάπη. Αφέντη της καρδιάς μου γλυκές ατράπη. Ήρθες. Τι έγινε, τι έπαθες? Παίρνω μέσα. Παίρνω. Το παιδί που είναι? Ήρθε και το πήρε η μάνα. Τι έγινε τώρα, θα μου πεις? Κάτσε.
Κάθισα. Κάθισες καλά. Καλά, θα μου πεις τώρα τι έγινε. Τι είναι αυτό? Μουχτενάκι. Μπράβο, κέρδισες. Πού το βρήκες? Στο σακάκι του Κίμωνα. Δεν σου λέει τίποτα αυτό? Όχι, τι να μου πει. Τι εννοείς, ρε Σάντρα? Ένα χτενάκι σε ένα αντρικό σακάκι σου φαίνεται απολύτως φυσικό? Όχι απολύτως, αλλά δεν μου φαίνεται και τελείως αφυσικό. Λες δηλαδή ο Κίμωνας να άρχισε να κάνει κουάφ με χτενάκια? Καλά, δεν εννοώ αυτό. Άρα, έχει γκόμενα. Αμάν ρε παιδί μου, κατευθείαν το μυαλό σου στο άλλο άκρο πηγαίνει. Αν δεν είναι δικό του το χτενάκι, αν δεν είναι της γκόμενας, τότε τι νος είναι? Μπορεί να είναι καμιάς φίλης του. Να τις έπεσε και να το μάζεψε ο Κίμωνας, να το βάλει στην τσέπη για να της το δώσει. Α, είσαι πολύ αθώα. Ναι, ότι είμαι αθώα, είμαι αθώα. Ναι, αλλά εγώ θα τη βρω που θα μου πάει. Γιατί αυτό το χτενάκι κάπου το έχω ξαναδεί. Αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ σε ποιο κεφάλι. Ούτε και να θυμηθείς. Θέλω να πω, άδικα τώρα βάζει ο νου σου πράγματα. Προφανώς θα είναι καμιάς κοπέλας από το γραφείο του. Και ποιος του απαγορεύει να πηδάει μια κοπέλα από το γραφείο του? Όλο στο πονηρό πάει το μυαλό σου. Άκουμε που σου λέω. Πάει καιρός που μου μυρίζει γυναικεία κολόνια. Κολόνια? Ναι, κολόνια. Να, σαν αυτή που φοράς εσύ, αυτή την. Πώς τη λένε, μωρέ? Αυτή που είναι σαν ένα μπουκάλι σαβάζο. Μα εγώ δεν τη φοράω πια αυτή. Δεν είπα ότι τη φοράς εσύ. Αυτή η βρώμα τη φοράει. Τώρα πώς μιλάς έτσι για την ξένη γυναίκα? Μπορεί να είναι μια πολύ καθώς πρέπει, κυρία, και να παρασύρθηκε και να ενέδωσε. Να κρατιότανε η πουτάνα! Εμείς γιατί κρατιόμαστε? Εγώ και εσύ δεν είμαστε άνθρωποι. Γιατί είμαστε υποδείγματα? Αλλά τέρμα το υπόδειγμα. Θα του δείξω εγώ. Τι θα δείξεις? Γιατί να φυλάω το Θερμοπύλες, θα ξεδώσω κι εγώ, ε? Ναι, γυναίκα δεν είμαι. Παίζει κάτι στον αέρα ή θα ξεδώσει έτσι μόνη σου? Παίζει. Αλλά όχι στον αέρα, στο ίντερνετ. Μπήκα σε τσάτ. Πότε? Πριν από μερικές εβδομάδες. Και επικοινωνώ με έναν πέδαρο που τον λένε Mad Max. Πού το ξέρεις ότι είναι πέδαρος? Με τέτοιο όνομα. Πρέπει να έχεις μεγάλη αυτοπεποίθηση για να χρησιμοποιείς τέτοιο ψευδώνυμο. Μπορεί, δεν ξέρω. Εγώ είμαι σίγουρη. Και τι θα κάνεις, θα το συναντήσεις? Δεν το είχα σκοπό. Αλλά μετά από όσα συνέβησαν τις τελευταίες εβδομάδες, άρχισα να αναθεωρώ. Και στο κάτω-κάτω να σου πω για κάτι. Με ιντριγκάρει κιόλας. Δηλαδή? Δηλαδή μ' αρέσει. Σ' αρέσει? Μη μου κάνεις και την ανήξερη. Εσύ μας είχες πρίξει με τον Γκαγκάρι. Ναι, μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Και του αρέσω κι εγώ. Πολύ. Τον έχεις δει? Όχι, δεν τον έχω δει. Θα του πω να μου στείλει μια φωτογραφία. Και άμα περάσει το τεστ, θα με δει και ζωντανή. Τι έπαθες, τι θέλεις να μου πεις? Κοίταξε, Σάντρα. Δεν είμαι αυτός που νομίζεις. Δηλαδή? Μου είπες ότι παλιά με περιφρονούσες γιατί ήμουν ένας άξιστος και μετά ανακάλυψες ένα άλλο βάθος. Ναι. Αυτό το βάθος δεν υπάρχει. Τι εννοείς? Ξεγελάστηκες, ρε Σάντρα. Πώς να σου το πω, δεν σου πάω. Εγώ είμαι ένας άξιστος, ένας αγριάνθρωπος, ένας ακαλλιέργητος, ένα ξύλο απελέκητος. Στην έκθεση ιδεών με τα βίας έπαιρνα τη βάση. Καλά, από τότε έχουν αλλάξει πολλά. Προς το χειρότερο. Δεν ξέρω πόσο καιρό έχω να διαβάσω ένα βιβλίο. Μόνο εφημερίδα και κοίτα αθλητικά. Εσύ είσαι μια κοπέλα μορφωμένη. Με γαρο μουσική και βάλε. Εγώ μπερδεύω το σεφέρι με τον καρατζαφέρι, το καζατζάκι με το σπαγκεράκι. Δεν νομίζω. Δεν βρένω γομάρι όρθιο είμαι. Δεν πλένω τα πόδια μου, δεν πλένω τα δόντια μου. Δεν βάζω αποσμητικό, δεν ρωτήνω τη γυναίκα μου, δεν ρωτήνω την πεθερά μου. Κύμωνα, σταμάτα τις φυλακίες. Δεν είμαι ο άνθρωπος σου, κατάλαβε το. Αυτό που ήξερες από πάντα, αυτό είμαι. Δεν έχει άλλο. Εγώ ο πιο κουλτουριάρικος δίσκος που έχω στο αυτοκίνητο είναι η Ασπατσίνα. Εγώ στο email είδα έναν άλλον άνθρωπο. Γιατί δεν ήμουν εγώ γι' αυτό? Τι νοείς? Σάντρα, δεν είμαι ο Γκαγκάριν. Και ποιος είναι? Θα σου πω. Αλλά θα μου υποσχεθείς ότι θα μείνει ανάμεσά μας. Το υπόσχομαι. Ό,τι έγινε μεταξύ μας και ό,τι θα ακούσεις, δεν θα το μάθει ποτέ κανένας άλλος, γιατί θα είναι το δικό μας μυστικό. Κανείς. Ούτε ο Στέφανος, ούτε η Τζέννη. Κανείς, λέμε. Λοιπόν, ο Γκαγκάριν είναι ο Στέφανος. Ποιος Στέφανος? Ο Στέφανος Μάνος. Τι ποιος Στέφανος? Ο Στέφανος, ο άντρας σου. Τώρα είναι ασφαλές να κλείσετε τον υπολογιστή σας. Σιγά ρε παιδάκι μου, τι είπατε? Μην σε επιθυμίζω κάτι παράξενο, σου φαίνεται? Όχι, αλλά έτσι απότομα. Ναι, γιατί?
Και δεν είσαι πια θυμωμένη με το καβούρι. Ποιο το χέρι, το καβούρι. Έλα, πάμε λίγο πάνω. Τι θες. Άντρας μου, δεν είσαι. Θέλω να εκτελέσει τα συνδικά σου καθήκοντα. Δεν ξέρω. Έληξε ο αποκλεισμός έτσι ξαφνικά. Γύρισα σπίτι και ήταν όλα όπως πριν. Α, μπράβο. Ρε, εσύ δεν μου είπες τι έγινε τελικά με εκείνη την οδοντίατρο. Δεν πιστεύω να σε ενόχλησε πάλι. Ποια οδοντίατρο? Την Μπαρμπαρέλα. Α, την Μπαρμπαρέλα λες. Ναι. Η Μπαρμπαρέλα πέθανε. Πέθανε? Ναι. Πότε? Πριν μια εβδομάδα, από γεράματα η κακομοίρα. Τη βρήκανε μπροστά στο κομπιούτερ. Πάνω στο τσάτι βρήκε ο Χάρος. Στείλε μου τη φωτογραφία σου. Θέλω να δω τα μάτια σου. Θέλω να δω τα χείλη σου. Μαξ. You have mail.